πάμε σε ένα κορίτσι το οποίο δεν χρειάζεται ούτε να αγοράσει ούτε να πουλήσει, που μάλλον πουλάει από μόνη της, είναι η Ελένη Φουρέιρα, η οποία με επίσημη ανακοίνωση του το ΡΙΚ, σήμερα το περιμέναμε μεσημέρι, τελικά μας ήρθε γύρω στις 11 το πρωί. Η επιστολή, επίσημη επιστολή λοιπόν του ΡΙΚ, η Ελένη Φουρέιρα ταξιδεύει με τα χρώματα της Κύπρου για την Λισαβόνα, τον προσεχή Μάιο, 8, 10 και 12 Μαΐου είναι ο 63ος διαγωνισμός τραγουδίου Eurovision με το τραγούδι Φουέκο, όπως ήδη το έχουμε έτσι αποκαλύψει και μέσα από την εκπομπή μας αλλά και τα διάφορα sites, τα οποία είχαν δώσει έτσι κάποιες λεπτομέρειες για το τραγούδι. Θα σου πω όμως πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει. Έχω να σου πω ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο... φίλα είναι τα χάρη μου. Φίλα είναι τα για να τα πει τώρα. Είναι που μας λέει, είναι πολύ ωραίο. Ένα τραγούδι το οποίο θα ζήλευε τους στίχους και τη μουσική. Η Σακίρα και η Τζένιφερ Λόπες. Τάσο, είναι ότι πιο ωραίο στείλαμε μέχρι σήμερα. Είναι. Για μένα προσωπικά και για την εποχή την οποία ζούμε, ναι. Μπράβο και η Ελένη Φουρέιρα είναι όντως. Η Ελένη τη Έλληνα Παπαρίζου θα ταιριάζει τόσο. Και θα το δεις όταν κυκλοφορείς. Καλά, δεν φαντάζω, γιατί μας θα σου πω ότι το τραγούδι έχει ήδη ηχογραφηθεί από την Ελένη Φουρέιρα. Και δεν είμαστε έναν ντέμο να μας βάλει. Δεν μου για τον Πάτσιο, ούτε εμένα. Λοιπόν. Εντάξει, μπορεί να καλυφθούν όλα με χορηγούς. Γιατί είναι η Φουρέιρα. Ναι, και με την εταιρεία τη που φαντάζομαι θα δώσει και η εταιρεία κονδύλι. Όχι. Είναι ένα τραγούδι. Έγινεται. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά θα συζητηθεί, θα χορέψει όλη η Ευρώπη, όχι μόνο την ημέρα του διαγωνισμού ή κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, εν πάση περιπτώσει. Είναι αγγλόφωνο. Είναι αγγλόφωνο. Θα παίξει πάρα πολύ και σε τσάρτ στο εξωτερικό και σας το υπογράφω από τώρα. Κάμα λίγο τώρα. Καλά, μόνο αγγλικά έχει, επειδή το Φουέκο δεν είναι. Απλά δεν το θυμάμαι. Τάσο, μόνο αγγλικά. Αυτό που ξέρω, είναι ότι από τη στιγμή που ξεκινά μέχρι που τελειώνει, είσαι συνεχώς έτσι και θες να χορέψεις. Τα άκουσα, ναι. Αφού είπα στο Χριστιανό, με άκουσα λίγο. Γι' αυτό είναι πια σας το ρίκ. Σαν τι το άκουσες. Σαν φίλος. Σαν φίλος, ναι. Δεν έχω να κάνω, δεν έχω καμία σχέση και όλα αυτά που λέγαμε για δημόσιες σχέσεις και τα λοιπά ήταν... Μου φτιάξε σαν φίλος Τάσο. Όχι, δεν μπορώ. Σαν φίλος τότε, να τους πεις αυτό που λέγαμε χθες με προϋπολογισμό. Το έχω πει. Ότι όλοι έπρεπε να υποστηρίζονται το ίδιο. Εγώ παιδιά, συμφωνώ πάρα πολύ με τη Φουρέιρα και πιστεύω ότι μια χαρά θα είναι και πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ αν ήμουν ο Χοβί, Κυμαϊνού Σουάν κλπ. Θα είχα θέμα αν εμένα μου έλεγαν όχι σε 35 πράγματα λόγω budget και φέτος επειδή είναι η Φουρέιρα θα είναι σε όλα ναι. Για το budget και για όλα αυτά δεν έχουν, δεν έχουν μιλήσει, όχι, δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν ερωτηθεί. Τάσο, δηλαδή εσύ αν ήσουν η Φουρέιρα ήταν να πάει να πεις ότι συμμετέχω χωρίς να έχω εξασφαλίσει 35 πράγματα. Θα σου πω το εξής. Σκέψου. Δεν θέλω να σε παραπλανεί το χρώμα. Ναι, σκέψου πόσο. Ποτέ δεν με παραπλάνησε το χρώμα. Ποτέ δεν με παραπλάνησε το χρώμα. Σκέψου όμως το εξής. Πόσο εμπιστεύεται η Ελένη Φουρέιρα την ομάδα της όλα αυτά τα χρόνια από ενδυματολόγους, χορογράφους, χορευτές και έρχεται μια πρόταση από το ΡΙΚ με ένα συνθέτη, Άλεξ Παπακοσταντίνου, ο οποίος της αλλάζει την άποψη και πάει με αυτόν το οποίο της πρότεινε το ΡΙΚ. Σκεφτείτε λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο θα δούμε τόσο στο βίντεο κλιπ όσο και στη σκηνική της παρουσίας. Ποιος είναι τον που λέω εγώ με τον που λες εσύ όμως. Θέλω να σου πω ότι είδε κάποια πράγματα ολοκληρωμένα. Μιλάμε για... Εννοείς ότι κερδίσαν... Την κέρδισε... Μπράβο! Την κέρδισε η ολοκληρωμένη πρόταση με τους ανθρώπους με τους οποίους θα δουλέψει, όπως είναι η Σάσα, η οποία θα αναλάβει τη σκηνική της παρουσία. Αυτό μας ελπιντάσουμε, είναι κορυφαία η γυναίκα, ενώ κάνει καριέρα, αυτό λέω όμως, ότι θεωρείς ότι είναι άδικο για τους προηγούμενους. Και άλλοι διαγωνιζόμενοι που μας εκπροσώπησαν θα ήθελαν να είχαν στη διάθεσή τους και άλλα άτομα και άλλα χρήματα να κάνουν πράγματα. Να. Όπως επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι έκαναν οι άνθρωποι. Εγώ απλά υποστηρίζω ότι θα έπρεπε να έχουν. Στην Κυπριακή αποστολή που να είναι Κύπριος αυτό. Γενικά και δύο να υπήρχαν πάλι, εμένα δεν θα μου κάνει κάτι. Είναι ένα άλλο θέμα που σου είπα αυτή τη στιγμή. Θα πάει εξαιρετικά και είναι πάρα πολύ καλή. Θα πάει η Χριστιανά μου, το χρόνο αφορούμε την Τζένιφερ Λόπες να πάει Eurovision. Ας πούμε, δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Και μετά από να απολυνούν τα λεφτά, φέρουμε την Σακίρα, ας πούμε.
Και να ο χορογράφος, ας πούμε. Νομίζω χάθηκε αυτός ο ρομαντισμός που είχε Eurovision τόσα χρόνια πριν και η ταυτότητά μας. Για πάρα πολλά χρόνια νομίζω και το. Δεν παίρνω το μέρος. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν εξελισσόμαστε και δεν δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Φυσικά μας σου πρόταση να πάει στο ιστορικό χρόνο. Όχι, πέμα. Όχι, καμία σχέση. Αλλά πάντως θέλω να συζητήσει κάτι. Μπορώ να πάω και να βγαίνω έτσι να τα λέμε στη Λισαβόνα. Να με στείλει. Μπορώ να πάω, Λαλή. Μπορώ να τα κάνω. Αν σου φέρνω συνεντεύξει πράγματα. Κοίταξε να πάει όπω είναι. Θα ακουστήσει κάτι στην εκπομπή μα και φαντάζομαι να φτιάξει κιόλα. Και κάπου σα έχασα. Είναι. Το Μάιο που είναι. Ο Τάσο αιτείται να πάει στην Eurovision. Να με στείλει. Ποιο θέλει να συζητήσω. Αν ναι, με κανένα. Να σε στείλει ενώ δεν σου κόψει εισιτήριο. Που εγώ να αποφασίσω. Ενώ θέλεις να συζητήσεις με το ρίκ. Με το κανάλι μας, θέλεις να συζητήσεις με το ρίκ. Με το κανάλι μας, Χριστιανά μου, με το ρίκ δεν ξέρω να τη σκέψεις. Τώρα που να έρθει ο μάστρος, θα το δεις. Όπως μου το είπες, λέω εγώ ότι... Αφού θα φτιάξω στην εκπομπή μας. Απλά έτσι για να το ολοκληρώσουμε, χρόνια ολόκληρα η Κύπρος έχει, συγγνώμη, το ΡΙΚ, έχει στείλει συνθέτην Κύπριο, τραγουδιστή, στιχουργό. Έξε παιδιά, είναι... η στήλη του είναι πάμε στο επόμενο θέμα. Κανείς δεν λέει, ναι ότι η Φουρέιρα δεν θα τα πάει καλά, εμείς θα τη στηρίξουμε όλοι, εννοείται που στηρίζουν οι Κύπροι πάντα τον τραγουδιστή. Ήταν να μην το μαζεύκαμε τον Τάσο. Είναι... Τρομακτικό τελικά, πόσο καλά με ξέρεις. Εντάξει, είναι... Πάπιο το νερό μου. Αν ήταν άλλη πρόταση, δεν θα σε μαζεύκαμε. Θα σου πω, στο διπέτυντος καμνούν, άμα έτσι στεγνώνει ο λίγο το πινουλιό νερού είναι, ναι. Δεν ξέρω, είδα πάρα πολύ αργά, είδα μετά τα σχόλια. Το καλύτερο είδα στο Twitter. Εκεί ήταν όλα λεφτά. Γαλλικό debate για πρώτη φορά στην κυπριακή τηλεόραση. Ο τρόπος που έγινε, σωστά, έχω δίκιο. Αυτό είναι τραγούδι να στείλουμε στην κρεβή. Για να σας πω κάτι, η γραβάτα του κ. Τσαλακού ήταν μπλε, άσπρο, κοκκίνο. Λοιπόν, επειδή σήμερα νομίζω δεν τους πιάνω καθόλου, ειλικρινά, ή δουλεύουμε ή κάτι άλλο πάει λάθος, ακούμε το μοναδικό κομμάτι που θα θέλαμε να μας εκπροσωπήσει στην Eurovision και πάμε στο επόμενο.